με την λογική του νόμου, έτσι όπως δίνει τη δυνατότητα μέσα στο πλωστάσιο των Δήμων να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, σαφέστατα είναι κάτι το οποίο πρέπει να τύχει της προσοχής μας. Το λέω διότι το να συζητάμε και να δαιμονοποιούμε απλά ότι οτιδήποτε ιδιωτικό δεν υπάρχει, τη στιγμή που είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε οποιαδήποτε βοήθεια από οπουδήποτε και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσουμε τις γραφειοκρατικές δυσκολίες σε κάθε πόστο που είμαστε για να παρέξουμε τις σωστές υπηρεσίες στους δημότες, όταν μας δίνεται λοιπόν τέτοιου είδους δυνατότητες, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σαφέστατα, αφού μιλάμε για το Δήμο Μυτιλίνης, με τις μεγάλες ανάγκες που έχει ο Δήμος, θα ήταν ευτύχημα να ήταν πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι και από αυτούς που λένε το οργανόγραμμα και να είναι όλοι με ασφαλείς συνθήκες εργασίας και μόνιμης εργασίας για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους δημότες. Είναι όμως αυτό εφικτό μέσα στη δυνατότητα που υπάρχει? Ο Δήμος τώρα της Μυτιλίνης, αν υποθέσουμε ότι η κεντρική εξουσία, όπως λέει η κυρία Τσιριγότη, δεν ανταποκρίνεται στα κυλέσματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και δεν ανταποκρίνεται. Είναι γεγονός αυτό. Και οι προηγούμενοι και από ό,τι φαίνεται και οι τωρινοί και οι επόμενοι. Τι θα κάνει ο Δήμος? Πώς θα μαζέψει τα σκουπίδια? Θα λέμε λοιπόν ότι επειδή εμείς ζητάμε εργαζόμενους που θέλουμε να έχουμε ασφαλείς θέσεις εργασίας και καλοπληρωμένες δουλειές και μόνιμες και τα σκουπίδια θα είναι αμάζευτα καταγγέλλοντας απλώς την κεντρική διοίκηση? Αυτό δεν πρέπει να το δούμε. Αν υπάρχει δυνατότητα με οποιοδήποτε τρόπο και ανταποκριθεί ο Δήμος στις οικονομικές δυνατότητες να καλύψει μια τέτοια ιδιωτική πρωτοβουλία, αυτή θα την πάρουμε στο περιθώριο και νομοθετικά να μην υπάρχει αυτή η ιστορία. Έρχεται ο αντιδήμαρχος Γέρας και λέει ναι, στην Γέρα κάνουν έτσι. Και έρχεται ο πρόεδρος εργαζομένων και λέει ναι, αυτό ισχύει. Δεν είναι αυτό υποκρισία? Δηλαδή υπάρχει ο λίγον ενίος, υπάρχει τέτοιο πράγμα? Ο λίγον οδιωτικοποίηση ή καθόλου οδιωτικοποίηση? Υπάρχει φάρμακο τελικά που δίνει λύση ή δεν υπάρχει φάρμακο? Εν πάση περιπτώσει, επειδή τούτη εδώ η Δημοτική Αρχή θα κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους στην καθαριότητα και σε όλους τους τομείς, διεκδικώντας πολύ δυναμικά από την κεντρική διοίκηση αυτό που πρέπει για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Υπό αυτή την έννοια δεν θα το ψηφίσουμε. Αλλά ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μην απεμπολούμε δικαιώματα που δίνονται στην αυτοδιοίκηση, που είναι στη διακριτική της ευκαιρία και μπορεί απλά δυνητικά να τα χρησιμοποιήσει όταν και εφόσον υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα για να το κάνει. Ευχαριστώ. Λοιπόν,